Πάμε να συζητήσουμε τώρα την τελευταία ημέρα των φετινών Πανελληνίων Εξετάσεων. Καλησπέρισουμε αμέσως τον κύριο Άρη Καραμανίδη από το Φροντιστήριο Προοπτική. Καλησπέρα σας, κύριε Καραμανίδη. Καλησπέρα. Να καλησπέρισουμε επίσης και τον κύριο Σταματόπουλο, τον κύριο Γιώργο Σταματόπουλο, φυσικός ο κύριος Σταματόπουλος από το Φροντιστήριο Ορόσημο. Καλησπέρα λοιπόν και στους δυο σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Καραμανίδη, να ξεκινήσουμε με εσάς. Βαθιά ανάσα, φαντάζομαι, από σήμερα και για εσάς αλλά και για τους μαθητές. Ναι, κάποιος μαθητής στο ρεπορτάζ σας το είπε πλέον: ήρθε η ώρα να πούμε το καλό καλοκαίρι στους ναι. υποψήφιους, στους φετινούς, οι οποίοι πραγματικά κουράστηκαν φέτος. Είχαν να αντιμετωπίσουν δύσκολα. Και ταλαιπωρήθηκαν, έτσι, γιατί ήταν, όπως είπαμε, από τα πιο δύσκολα θέματα των τελευταίων ετών. Ναι, ταλαιπωρήθηκαν. Ήταν από τα πιο δύσκολα θέματα. Αυτό όμως είναι ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά αξίζει τον κόπο να το κουβεντιάσουμε. Ταλαιπωρήθηκαν όμως όλοι στα ίδια θέματα, έτσι. Ναι. Δηλαδή, μην ξεχνάτε ότι μεταξύ τους συναγωνίζονται τα παιδιά. Σωστά. Εν διάφορη περιπτώσει, δεν ξέρω αν αφήνει μία. Δεν δικαιούνται όμως να ελπίζουν ότι τα θέματα θα ήταν του ίδιου επίπεδου δυσκολίας, ας πούμε, με την περσινή και την προπέρσινη χρονιά, ίσως. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι το πόσο θα γελάνε όταν θα βγουν οι βάσεις, έτσι. Δηλαδή, μην ξεχνάτε ότι οι μαθητές, εφόσον δίνουν στα ίδια θέματα, τα θέματα ήταν όπως και να έχει το θέμα, μπορεί να ήταν δύσκολα, ναι. αλλά ήταν σε όλη την έκταση της ύλης, δίναν τη δυνατότητα στους μαθητές, ας πούμε, να προχωρήσουν μέχρι ένα αρκετά υψηλό επίπεδο. Ακόμα και στο θέμα των μαθηματικών, το οποίο έγινε ο μεγάλος οντόρος, ο μαθητής μέχρι το 92 θεωρητικά πήγαινε, έτσι δεν είναι. Ναι. Το 92 είναι 18,4. Κάποιοι ενδεχομένως, περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα, μπορεί να έχουν πάει και σε υψηλότερες βαθμολογίες. Αλλά όπως και να έχει το θέμα, ένας μαθητής ο οποίος περιμένει να γράψει 100, έτσι, εάν ας πούμε γράψει 85, προφανώς στεναχωριέται. Αλλά όταν θα έρθουν τα αποτελέσματα και θα δει ότι έχει, τελικά έχει καταφέρει τον αρχικό του στόχο, νομίζω ότι θα έρθει και η ώρα του να χαμογελάσει. Εγώ θέλω να πω ότι οι μαθητές. Μάλλον θα θέλετε να μου πείτε τώρα για την δικαιότητα, α το πούμε, για το δίκαιο τέλος πάντων του συστήματος. Ότι αφορά. Κύριε Αποστολίδη, τα τελευταία 3 χρόνια, τέτοιες μέρες, ακούμε μονίμως την κρίνια περί της δυσκολίας των θεμάτων. Ναι. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια μετάθεση του προβλήματος. Αλλά φέτος το συζητάμε περισσότερο, κύριε Καραμανίδη, έτσι, για την δυσκολία των θεμάτων. Ναι, αλλά το ίδιο λέγαμε και πέρσι. Ναι. Δεν είχαμε απλά συγκριτικό μέτρο. Το ίδιο λέγαμε και πρόπερσι. Και το 11 και το 12 και το 13. Τα θέματα έχουν. Φέτος έχουμε κάτι καινούριο. Εκτός από τα δύσκολα θέματα, έχουμε θέματα τα οποία απευθύνονται σε όλη την έκταση του λυκείου. Δηλαδή, χρειαζόταν να αντλήσει ο μαθητής γνώσης από την Α και από τη Β. Και τελικά τι καταδεικνύει αυτό το πρόβλημα, ότι μήπως πρέπει τα πράγματα να τα δούμε λίγο αλλιώς, να αφήσουμε να κοιτάξουμε λίγο την ουσία. Μήπως πρέπει να μιλήσουμε για μια συνολική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Δηλαδή, πραγματικά, ένα σύστημα το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα πλέον στο μαθητή, έτσι, να ξεφύγει από τις προκάτ μεθόδους διδασκαλίας, να αναπτύξει πρωτοβουλία, να δώσει έμφαση στην προσωπικότητά του, να αγαπήσει τη γνώση και την εργασία, να μάθει να αξιολογείται. Και να αξιολογείται πάντοτε με βάση το συγκριτικό, τη συγκριτικότητα που υπάρχει ανάμεσα με τους άλλους μαθητές τους. Πολύ καλά τα λέτε. Καλά τα λέω, αλλά. Ξέρετε όμως. Κοιτάξτε, κύριε Αποστολίδη. Αυτό για να συμβεί δεν πρέπει να βοηθάει και το ίδιο το σύστημα των εξετάσεων. Βοηθάει. Το σύστημα των εξετάσεων είναι μια διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όταν μιλάω για εκπαιδευτικό σύστημα, έτσι. Θα μιλάω για τα συνολικά 12 έτη που κάθεται ο μαθητής στο θρανείο. Κοιτάξτε τώρα τι καταφέραν να μας κάνουν να συζητάμε. Λένε παραδείγματος χάρη ότι εκπαίδευση δεν είναι τα 2 τελευταία χρόνια του λυκείου. Εκπαίδευση δεν είναι τα 6 μαθήματα που δίνει ο μαθητής πανελλαδικά. Και φυσικά εκεί έχει δοθεί και ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των φροντιστηρίων που έχουν υποκαταστήσει σχολική. Δεν έχουμε, ο ρόλος ο δικός μας δεν είναι υποκαταστήσουμε τη σχολική παιδεία. Εμείς βοηθούμε τον μαθητή σε μια συγκεκριμένη προσπάθεια πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εμείς κάνουμε τη δουλειά στην οποία μας έχει τάξει η κοινωνία. Το λύκειο σαν αυτόνομη εκπαιδευτική βαθμίδα έχει χάσει εντελώς το ρόλο του. Χρειαζόμαστε έναν επαναπροσανατολισμό και έναν επανασχεδιασμό του εκπαιδευτικού συστήματος. Θα πρέπει να βγάζουμε μορφωμένους ανθρώπους στην κοινωνία. Θα πρέπει το εκπαιδευτικό ελληνικό σύστημα να βγάζει μορφωμένους ανθρώπους στην κοινωνία. Ένας που διαβάζει σήμερα, κύριε Αποστολίδη, ξέρετε πώς το λένε στο σχολείο, το θυμάστε από τα δικά σας, το λένε φυτό. Ποιοι είναι αυτοί που εκλέγονται με ευκολία στα μαθητικά συμβούλια, οι ψευτόμαγκες, οι οποίοι εκπαιδευμένοι δημαγωγοί αύριο μεθαύριο γίνονται εκπρόσωποι και εθνοπατέρες και μας φτάσανε εδώ που μας φτάσανε. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον το όλο σας είπατε, κύριε Καραμανίδη, να πάρω και την άποψη του κύριου Σταματόπουλου, θέλω όμως. Τι λέτε, κύριε Σταματόπουλε? Όσον αφορά το θεσμό των εξετάσεων. Ναι, βεβαίως. Σίγουρα ο θεσμός των εξετάσεων. Καταρχάς για το αν οι μαθητές δικαιούνται σήμερα να ανησυχούν, δικαιούνται να είναι δυσαρεστημένοι, να είναι θυμωμένοι ίσως σε αρκετές περιπτώσεις για τη δυσκολία των θεμάτων. Αυτό που έλεγε ο κ. Καραμανίδης,
που θυμίζει στους μαθητές ότι αυτό δεν αφορά μόνον κάποιους οι οποίοι νιώθουν δυσαρεστημένοι από τον εαυτό τους προφανώς ή ίσως και από την Εξεταστική Επιτροπή που έβαλε τέτοιο βαθμό δυσκολία στα θέματα, αλλά είναι θυμωμένοι γενικώς με τους πάντες και τα πάντα. Κοιτάξτε, τα θέματα είναι η αλήθεια ότι δυσκόλεψαν φέτος τους μαθητές σε κάποια ερωτήματά τους, στα μαθηματικά, στη φυσική και σε κάποια ακόμη μαθήματα. Ναι. Αλλά όπως είπε και ο κύριος Καραμανίδης πριν, ήταν δύσκολα για όλους. Αυτό είναι μια παρηγοριά, θα το έλεγα εγώ, γιατί αν κάποιος δεν έλυσε ένα δύσκολο θέμα, δεν σημαίνει ότι δεν το έλυσε μόνο αυτός, δεν το έλυσαν οι περισσότεροι. Έτσι δεν είναι σε δυσχερέτερη θέση σε σχέση με τους πολλούς. Ναι. Αυτό είναι, θα έλεγα, και ένα θετικό στοιχείο των εξετάσεων. Το σύστημα στο οποίο αναφερθήκατε πριν είναι μεν σκληρό. Απογοητεύει πολλές φορές το μαθητή όταν παίρνει λιγότερη, μικρότερη βαθμολογία από αυτήν που περιμένει. Αλλά ένα χαρακτηριστικό είναι ότι είναι δίκαιο. Και είναι πολύ δύσκολο σήμερα να καταφέρουμε να αξιολογήσουμε τους μαθητές με άλλους τρόπους. Αν όχι και όχι και μόνο με το σύστημα των εξετάσεων. Καταλαβαίνετε, το σύστημα των εξετάσεων είναι ένα ασφαλές σύστημα για να αξιολογηθούν. Μάλιστα. Κάνει όμως αυτό που είπε ο κύριος Καραμανίδης. Το να κάνουμε παιδιά που θα αγαπήσουν να δημιουργηθούν μάλλον μαθητές, να βοηθούν μάλλον μάλιστα το σύστημα, να βοηθά το σύστημα μαθητές να αποκτήσουν, να αγαπήσουν τη γνώση, να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους και να μην παλεύουν να πάρουν στήρες γνώσεις οι οποίες σε τελική ανάλυση οδηγούν μόνο στα ΑΕΗ και στα ΤΕΗ και λειτουργούν με έναν τρόπο τέτοιο κλασικό όπως έχουμε συνηθίσει περισσότερα τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες. Θέλετε να δείτε, η εκπαιδευτική διαδικασία δεν ξεκινάει ούτε στην τρίτη λυκείου ούτε στη δευτέρα λυκείου. Η εκπαιδευτική διαδικασία ξεκινάει χρόνια πριν και η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένουμε στην τρίτη λυκείου ή στη δευτέρα κάποιος να αγαπήσει τα μαθήματα και να αγαπήσει το διάβασμα ή τη γνώση. Υπάρχουν πολλοί μαθητές. Οι περισσότεροι, μπορώ να πω, οι οποίοι έρχονται από το δημοτικό ή από το γυμνάσιο και φαίνεται ότι αγαπούν τη γνώση, ότι διαβάζουν. Δεν περιμένουμε να μάθουν αυτοί τα πράγματα μόνο στη δευτέρα λυκείου. Συμβαίνει, κύριε Σταματόπουλε. Εγώ το βλέπω σε μεγάλο βαθμό. Σε μαθητών. Θεωρία μπορεί να ισχύει αυτό, αλλά στην πράξη ισχύει. Ισχύει. Απλώς βλέπουμε. Έχετε δηλαδή στο φροντιστήριο σας εσείς μαθητές που αγαπούν πραγματικά τη γνώση? Δεν νομίζω να είναι μόνο στο δικό μας το φροντιστήριο, αλλά έχουμε. Επειδή μιλώ με εσάς τώρα, γι' αυτό σας λέω. Έχουμε βεβαίως μαθητές οι οποίοι είμαστε σίγουροι ότι αγαπούν τη γνώση, ναι. Και εκείνο που φαίνεται όμως είναι ότι στη δευτέρα και στην τρίτη λυκείου δίνουν πολύ μεγάλο μέρος του εαυτού τους στο να πετύχουν στις εξετάσεις και αυτό είναι που τελικά φαίνεται στην κοινωνία, σε εσάς, σε εμάς, σε όλο τον κόσμο. Αυτοί οι μαθητές που αγχώνονται για να γράψουν καλά στις εξετάσεις, αγχώνονται και προσπαθούν για να γράψουν, να περάσουν σε μια υψηλή σχολή, αυτοί οι μαθητές και στα προηγούμενα χρόνια διάβαζαν. Και στην πρώτη ηλικία ή και στο γυμνάσιο αγαπούσαν το διάβασμα. Ναι. Τώρα, αν το σύστημα είναι τέτοιο που θα μπορούσε να είναι λίγο διαφορετικό ώστε να βοηθούν να προσεγγίσουν καλύτερα οι μαθητές της γνώσης, αυτό είναι μια δεύτερη κουβέντα. Αλλά το ενδιαφέρον των μαθητών δεν έρχεται μόνο στη δευτέρα και στην τρίτη λυκείου. Ξεκινά από παλιά. Από το γυμνάσιο. Και αν κάποιος δεν το έχει το ενδιαφέρον μέχρι την αρχή της πρώτης λυκείου, ας πούμε, είναι λίγο δύσκολο να το αποκτήσει μετά. Σωστά. Κύριε Καραμανίδη, για να περάσουμε τώρα στο διατάφτα, λέγατε προηγουμένως ας περιμένουν τις βάσεις οι μαθητές και μετά να δούμε ποιοι δικαιούνται να χαμογελούν και ποιοι όχι. Υπενήσεστε προφανώς ότι μάλλον θα δικαιωθούν οι αγωνίες τους, έτσι, και ότι μάλλον θα προκύψουν καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που σε πρώτη φάση έχουν στο μυαλό τους, μια που δεν κατάφεραν ίσως να φτάσουν στο 100 που λέγατε προηγουμένως. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι οι βάσεις και στο δεύτερο και στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο θα κινηθούν πτωτικά. Οι σχολές ιατρικές ενδεχομένως, οι οποίες είναι υψηλή ζήτηση, μπορεί να πιστεύουμε ότι μπορεί να έχουν μια συγκράτηση των βάσεων. Σήμερα το μάθημα των αρχών οικονομικής θεωρίας στο 5ο επιστημονικό πεδίο στις οικονομικές σχολές ήταν σχετικά εύκολο, οπότε και εκεί πέρα θα υπάρχει μια συγκράτηση των βάσεων. Και φυσικά από ό,τι καταλαβαίνω μετά. Μετά τις πρώτες βαθμολογίες στα αρχαία. Πού εκτιμάτε πώς θα πέσουν οι βάσεις? Ορίστε. Πού εκτιμάτε πώς θα πέσουν οι βάσεις, δηλαδή? Μην πιστεύετε ότι θα σας πω και νούμερο, αλλά θεωρώ πραγματικά ότι με βάση τις προσδοκίες των μαθητών, κάθε μαθητής ξέρει τι έχει καταφέρει. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα είναι σαφώς και στο Πολυτεχνείο και στις φυσικομαθηματικές σχολές
κάτω από ό,τι ήταν πέρσι και πρόπερσι. Εκτίμηση, κύριε Στεματόπουλε. Το να κάνεις μια εκτίμηση στο θέμα των βάσεων είναι πάρα πολύ επικίνδυνο στοιχείο, σημείο, διότι οι βάσεις εξαρτώνται από πάρα πολλούς παράγοντες. Τέλος πάντων, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες και μπορούμε να κάνουμε την εκτίμηση. Όσον αφορά το Πολυτεχνείο, τις σχολές δηλαδή του δεύτερου και του τέταρτου πεδίου, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα έχουμε πτώση. Για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι τα μαθηματικά κατεύθυνσης ήταν αρκετά δύσκολα και η φυσική το ίδιο. Και επίσης υπάρχει μια αύξηση των θέσεων σε αυτές τις σχολές. Πράγμα που σημαίνει ότι θα οδηγήσει σε πτώση των σχολών, των βάσεων. Αντίστοιχα, στα ίδια πεδία τα ΤΕΗ έχουν αύξηση των θέσεων, άρα εκεί μπορεί να συμβεί κάτι αντίθετο. Μείωση των θέσεων, άρα θα συμβεί κάτι αντίθετο. Στο πέμπτο πεδίο, τα μαθηματικά γενικής παιδείας είχαν μια δυσκολία, ενδεχομένως να υπάρχει μια μικρή μείωση και εκεί των βάσεων. Στη θεωρητική κατεύθυνση τώρα, τα αρχαία είχαν δυσκολίες, λίγο παραπάνω από ό,τι πέρσι. Γενικώς μικρές μεταβολές και κυρίως προς τη μείωση βλέπω εγώ. Για να δούμε λοιπόν. Κόντος ψαλμός αλληλούια, μάλλον τελείωσαν τα αλληλούια και βρισκόμαστε ήδη στο διευκόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καραμανίδη, ευχαριστούμε και εσάς, κύριε Σταματόπουλε. Αλλάζουμε τώρα θέμα. Πάμε στο ζήτημα του περιφερειακού δρόμου της Αλεξανδρούπολης. Και όπως φαίνεται, το Δήμο της Αλεξανδρούπολης πλέον βαρύνει η ολοκλήρωση του περιφερειακού, με την πληροφορία να έρχεται διαστόματος αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Σταύρου Καλογιάννη. Σύμφωνα λοιπόν με απάντηση που έδωσε ο αναπληρωτής Υπουργός σε ερώτηση του βουλευτή Εύρου του Πασόκ του κ. Γιώργου Ντόλιου, οι υποχρεώσεις του Υπουργείου έχουν ολοκληρωθεί και εκκρεμούν ενέργειες μόνον από πλευράς Δήμου Αλεξανδρούπολης, από την ολοκλήρωση των οποίων εξαρτάται η ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ.